Το νησί της Θάσου επισκέφθηκε ο κοινοβουλευτικός υπουργός της Γερμανίας, συνοδευόμενος από τον Γερμανό βουλευτή. Ο δήμαρχος της Θάσου, Ελευθέριος Κυριακίδης, υποδέχτηκε τον υφυπουργό στο γραφείο του στο Δημαρχείο. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη κοινών δράσεων του Δήμου Θάσου με την επαρχία Ρόιτλικεν της Γερμανίας. Για το πρόγραμμα αναδάσωσης που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, καθώς και την πραγματοποίηση της 10ης ετήσιας συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως και τις 5 Νοεμβρίου στην Αθήνα. Είναι τιμή και χαρά μας να τον υποδεχόμαστε στο Δήμο της Θάσου. Αυτό αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του τόσο για το νησί μας, αλλά όσο και για την πορεία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η οποία στηρίζεται ως θεσμός στην αρχή του αμοιβαίου σεβασμού, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ τόσο των κρατών μας, της Ελλάδας και της Γερμανίας, αλλά όσο και των Δήμων των δύο χωρών. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister. Ελευθέριος Κυριακής, Κυριακίδης. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen hier auf Ihrer wunderschönen Insel ins Gespräch zu kommen. Wir sind hier aus mehreren Gründen. Einerseits gibt es das sehr schöne Projekt, das Sie bereits angesprochen haben, zur Wiederaufforstung, gemeinsam mit der Hochschule für Forstwissenschaften Rottenburg und der Aristoteles-Universität Thessaloniki. Und zum anderen gedenken wir unseres ehemaligen Freundes und Bürgermeisters der Gemeinde Karstendorf, Holger Dembeck. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Θάσου και ο Υφυπουργός μετέβησαν σε κεντρικό χώρο πρασίνου του Λιμένα, όπου από κοινού φύτεψαν συμβολικά ένα νεαρό δενδρύλιο ελιάς εις νήμην του Χόλκερ Ντέμπεκ, στελέχους της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που απεβίωσε πρόσφατα. Αξίζει να σημειωθεί πως η προσφορά του Χόλκερ Ντέμπεκ στην Ελληνογερμανική Συνέλευση υπήρξε και σημαντική και πολυεπίπεδη, ενώ η συμβολή του δε στη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Θάσου και της επαρχίας Ρόιτλικεν της Γερμανίας υπήρξε πολύτιμη. Είχαμε μια μακρά διάρκεια συζήτηση ενδιαφέρουσα με τον κύριο Δήμαρχο της Θάσου. Στο επίκεντρο της συζήτησης μας ήταν το θέμα της αναδάσωσης, με hilfe von Drohnen, mit wissenschaftlicher Begleitung, από drone και επιστημονική κατάρτιση, in Zusammenarbeit mit Reutlingen und der Universität Thessaloniki, mit Reutlingen και του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Aber wir haben uns darüber hinaus ausgetauscht über weitere Themen, die anstehen, auch in Vorbereitung auf die Jahreskonferenz im November in Athen. Und besonders dankbar bin ich der Gemeinde Thasos und dem Bürgermeister, dass mit dieser Pflanzung eines Ölbaumes mit Gedenktafel das Gedenken an Herrn Dembeck aufrechterhalten wird. Denn Herr Dembeck hat sehr viel für die Zusammenarbeit von Thasos mit Reutlingen getan. Er war ein ganz engagierter Vertreter der Deutsch-Griechischen-Versammlung. Und deshalb finde ich es ein ganz großartiges Zeichen, an dieser exponierten Stelle einen Baum für Herrn Dembeck zu pflanzen, der für immer an seine Arbeit erinnern wird. Δεχθήκαμε σήμερα με χαρά
και τιμή τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας και αρμόδιο στα θέματα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Είναι ιδιαίτερο τιμητική η παρουσία του αυτή την περίοδο στο νησί μας. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν στην Ελληνογερμανική Συνέλευση, στη στενή συνεργασία δηλαδή των Δήμων των δύο χωρών, η οποία προσδοκούμε να αποκτήσει επιτέλους και την θεσμική νομική οντότητα που απαιτείται ώστε να προχωρήσει με γρηγορότερους και καλύτερους ρυθμούς. Όπως σας είπε ο Υφυπουργός, συζητήσαμε αρκετά ενδιαφέροντα ζητήματα, τα οποία θα τα θέσουμε και θα τα ξανασυζητήσουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνογερμανικής Συνελεύσεως τον Νοέμβρη στην Αθήνα. Και φυσικά φυτέψαμε μαζί εδώ, όπως είδατε, μία ελιά στη μνήμη του κυρίου Ντέμπεκ, ενός πραγματικού στυλοβάτη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης που αξίζει να τον θυμόμαστε για πάντα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια με την Ελληνογερμανική Συνέλευση και με τους συναδέλφους, με τους συνδέσμους από τη Θεσσαλονίκη, και αυτό το αποδεικνύει η πολυπληθής ομάδα από γερμανικής πλευράς που ήρθαν να επισκεφθούν το νησί μας και να συζητήσουν σοβαρά θέματα και μελλοντικά που αφορούν βασικά το νησί και την Ελληνογερμανική Συνέλευση. Ένα βασικό κομμάτι αυτής της δουλειάς που γίνεται είναι και οι δωρεάν μελέτες που έχουν κάνει τα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο και Ρότλιγκεν για την αναδάσωση τεσσάρων περιοχών στο νότιο κεντρικό κομμάτι της Θάσου. Μία είναι στον Πρίνο και άλλες τρεις περιοχές είναι κάπου στα κίνηρα, στη νότιο Θάσο. Λοιπόν, και σύν της άλλης ότι για πρώτη φορά θα γίνει μία πειραματική σπορά με drones. Εκτός των άλλων, στη συζήτηση που έγινε με παρουσία του Δημάρχου που ήταν, συμμετείχε ο πρόξενος της Γερμανίας στην Θεσσαλονίκη, βουλευτής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Ελλάδα και ο υπουργός ο κύριος Μπάρτλε, συζητήθηκαν θέματα πολλά τα οποία αφενός μεν άπτονται του τουρισμού, κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για μας, αφετέρου δε και θέματα τα οποία άπτονται με την πρώτη ύλη, τις βασικές ύλες που συνάμε για τον αγροτουρισμό και την αγροδιατροφή.